Στην τελική ευθεία βρισκόμαστε για την πραγματοποίηση, για την διεξαγωγή ενός θεσμού για την επιστήμη. Αναφέρομαι στο 7ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Για να μπούμε περισσότερο στο κλίμα, θα σας παρουσιάσω και την κυρία Ελένη Μαράκη, πρόεδρος του ΙΑΚΕ. Να σας καλησπερίσω, χαρά μας. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που βρίσκομαι πάλι σε αυτό το στούντιο. Μιλάμε για θέματα της επιστήμης και για θέματα καθημερινά, θα έλεγα. Θεσμός. Θεσμός, ναι. Έχουμε 7 ετία, να το πούμε έτσι, ναι, 7 χρόνια. 7 χρόνια. 7 χρόνια δημιουργικής έτσι, αποτύπωσης στο κοινωνικό γίγνεσθε, μια παρέμβαση που ονειρευτήκαμε, μια δημιουργική αγωνία που είχαμε, να θέτουμε τους προβληματισμούς μας στην ακαδημαϊκή κοινότητα, να συνδιαλέγεται η ακαδημαϊκή κοινότητα με την κοινωνία και τους πολίτες, και φυσικά να έχουμε μια τεράστια διοργάνωση, γιατί είναι τεράστια, κύριε Παναγιωτόπουλε. Είναι διεθνές συνέδριο. Είναι διεθνές. Ξεκινήσαμε έτσι λίγο πιο μετριόφρον. Λίγο πιο ρομαντικά, θα πω εγώ. Ήμασταν κάπως πιο μετριόφρον στην αρχή, γιατί θέλαμε να μετρήσουμε τα βήματά μας, να βάλουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Και κάναμε πανελλήνια συνέδρια, τα δύο πρώτα συνέδρια. Όμως είδαμε την απήχηση που είχε στον κόσμο. Και σε δύσκολα χρόνια, συγγνώμη σας, διακόπτω. Ναι. Δεν ήταν εύκολη η συγκυρία που περάσαμε και που διανύσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πραγματικά, και αυτό έρχεται να δέσει και με το φετινό συνέδριο, γιατί βέβαια ξεκινήσαμε δειλά-δειλά το 2015 και λίγο πριν το 2015 και βιώσαμε την τεράστια οικονομική κρίση. Μετά την οικονομική κρίση, βιώνουμε μια απέραντη κοινωνική κρίση. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία τίθονται στα συνεδριά μας, στις θεματικές των συνεδρίων μας. Λοιπόν, το φετινό θέμα κοινωνική ευαλωτότητα και ανάπτυξη, προκλήσεις στην εκπαίδευση, την κοινωνία και τον πολιτισμό. Ναι, ένα θέμα διαχρονικό, επίκαιρο. Ο άνθρωπος είναι και θα είναι ευάλωτος. Θα είναι ευάλωτος ο άνθρωπος, οι ομάδες, οι κοινωνίες παραμένουν ευάλωτες, γιατί παρά την ανάπτυξη στην τεχνολογία και στην επιστήμη, νομίζω δεν έχουμε καταφέρει να είμαστε τόσο ανθεκτικοί όσο θα θέλαμε. Η ανθεκτικότητα είναι κάτι που κατακτιέται και συνεχώς επαναπροσδιορίζεται. Χρειαζόμαστε ενδυνάμωση, χρειαζόμαστε μέσα και εργαλεία για να νιώσουμε ανθεκτικοί. Αλλά έρχεται μια πανδημία, έρχεται μια αλλαγή στη ζωή μας, η οποία μας εκτρέπει όλο αυτό το σχεδιασμό και θέτουμε νέους στόχους. Είμαστε ευάλωτοι. Παραμένουμε ευάλωτοι άνθρωποι και ψάχνουμε συνεχώς μέσα για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις επιπτώσεις. Και βεβαίως όλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι τωρινά, γιατί εξετάζουμε την ευαλωτότητα σαν συνθήκη, σαν μια κατάσταση, η οποία ήταν στο παρελθόν. Έχει τις ρίζες στο παρελθόν. Είναι στο παρόν και βέβαια θα είναι στο μέλλον. Ένα επίκαιρο θέμα, λοιπόν. Αρκετά. Σωστά. Ο βασικός σκοπός, ο βασικός στόχος. Ο βασικός στόχος είναι να επικοινωνήσουμε το θέμα, όπως σας είπα και πριν, και όλες τις θεματικές που μέχρι τώρα διαπραγματευόμαστε, μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας, στην ευρύτερη κοινότητα της εκπαίδευσης, και όταν λέω ευρύτερη εννοώ από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, γιατί όπως ξέρετε και όπως βλέπετε και τα προηγούμενα χρόνια, έχουμε ακαδημαϊκούς από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Φέτος έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε και ακαδημαϊκούς δασκάλους από την Γκουανταλαχάρα του Μεξικού. Οποίοι και πέρυσι θα συμμετείχαν, περίπου 40 άτομα, αλλά λόγω πανδημίας και των μέτρων που επιβλήθηκαν δεν τα καταφέραν να είναι μαζί μας. Και θυμάστε το εγχείρημα το περισσινό, όπου ήταν το μοναδικό, νομίζω, από τα συνέδρια που γίνανε πανελληνίως, διαζώσεις. Διαζώσεις. Ήταν ένα τόλμημα, δοκιμαστήκαμε, τα καταφέραμε, υπηρετήσαμε με ευλάβεια τα μέτρα που η κυβέρνηση είχε θέσει και για λόγους υγείας και ασφάλειας. Θα αναφερθούμε στα οργανωτικά στη συνέχεια της συζήτησης. Ένας θεσμός, λοιπόν, και τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν μέσα από τις τοποθετήσεις των ομιλητών αποτελούν κατά κάποιο τρόπο και ένα οδηγό για το επόμενο χρονικό διάστημα. Κακά τα ψέματα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτή τη στιγμή είπαμε για 7 χρόνια θεσμός. Έχουμε 6 ετών πρακτικά, ναι, των 6 προηγούμενων συνεδρίων, μία πολύ σοβαρή, σημαντική παρακαταθήκη για οποιονδήποτε ερευνητή θέλει να προχωρήσει παραπέρα. Να πατήσει τα συμπεράσματα τα οποία έχουν εξαχθεί από τα προηγούμενα συνέδρια, πολύ σοβαρές θεματικές που έχουμε πραγματευτεί στα προηγούμενα συνέδρια, για να προχωρήσει και να πάει λίγο παραπέρα τα επιστημονικά δεδομένα που θα προκύψουν από τις δικές του έρευνες. Ξέρετε, η επιστήμη ολόκληρη στηρίζεται σε προηγούμενα δεδομένα και σε νέα δεδομένα τα οποία θα προκύψουν. Πάντα υπάρχει αυτή η σύνθεση. Οπότε δεν υπάρχει κενό.
Δεν υπάρχει κενό. Έχουμε αυτή τη στιγμή ήδη προχωρήσει στο βιβλίο περιλήψεων, το οποίο έχουν στα χέρια τους όλοι οι σύνεδροι που θα είναι μαζί μας, μπορούν να το έχουν. Μέσα υπάρχουν 416 εισηγήσεις. Αυτό είναι ένα ρεκόρ. 416 εισηγήσεις. Αν δείτε ότι σε κάποιες εισηγήσεις συμμετέχουν πάνω από ένας εισηγητής, αυτό είναι πολλαπλασιαστικό. Ξέρετε, κάποια στιγμή σταματήσαμε να δεχόμαστε, γιατί προσπαθούμε να κρατήσουμε το μέτρο και, όπως σας είπα, την ποιότητα. Το έχουμε καταφέρει. Δεν θέλαμε να έχουμε ένα συνέδριο με ποσοτικά μόνο χαρακτηριστικά. Έχουμε λοιπόν το βιβλίο περιλήψεων έτοιμο, όπου μέσα υπάρχουν όλες οι περιλήψεις όλων των, των εισηγήσεων, των θεματικών και των εισηγητών μας. Ναι. Έχουμε το πρόγραμμα, το οποίο έχει μέσα όλες τις συνεδρίες, έχει μέσα τα εργαστήρια κτλ. Και προχωράμε, ήδη έχουμε προχωρήσει στην κατάθεση των πλήρως κειμένων, τα οποία είναι σε κρίσεις από τους κριτές του συνεδρίου, τις επιτροπές, και τα οποία θα έχουμε τα πρακτικά μετά το συνέδριο και, όπως σας είπα, θα αποτελούν την επόμενη παρακαταθήκη για τους ερευνητές μας. Λοιπόν, η πανδημία, η επιδημιολογική κρίση, οι περιορισμοί, πόσο επηρέασαν οργανωτικά, πάμε στο πρακτικό σκέλος, τις διεξαγωγές του συνεδρίου? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, σαν θέμα, προέκυψε από το περσινό συνέδριο, στον απόϊχο των εργαστηρίων, των εισηγήσεων, των συζητήσεων. Αλλά φτάσαμε ως εδώ. Είμαστε εδώ. Ξεκινάει το συνέδριο την Παρασκευή. Μας επηρέασε. Είχαμε μία αγωνία. Όμως είχαμε και μία σταθερότητα, γιατί πατούσαμε στα περσινά βήματα, όπου ό,τι υπήρξε σε μέτρο και επιβλήθηκε, το τηρήσαμε. Ξέραμε τι θα κάνουμε. Βεβαίως υπήρχε και το απρόβλεπτο. Και πάντα το είχαμε στο μυαλό μας ότι μπορεί και να μην γίνει. Γι' αυτό και έχουμε προετοιμαστεί. Έχουμε περίπου το 60% των εισηγήσεων όπου θα γίνουν εξ αποστάσεως. Υπάρχουν σύνδεσμοι που μπορεί να παρακολουθήσει οποιοδήποτε αυτές τις εισηγήσεις. 60-40 λοιπόν. 60-40, ναι. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, και αν είναι κάποιος, μπορεί να παρακολουθήσει στις κάμερες WebEx όπου θα διεξάγονται οι εισηγήσεις αυτές. Βέβαια, η πανδημία γενικά θα βρεθεί στο επίκεντρο ομιλιών και τοποθετήσεων, όπως και η οικονομική και η κοινωνική ανάπτυξη, όπως έχω σημειώσει από το πρόγραμμα. Ναι. Σας είπα πριν ότι είναι μια προέκταση της οικονομικής κρίσης του 2015 και όχι μόνο. Μιλάμε για θέματα οικονομικής κρίσης, κοινωνικής κρίσης και ειδικά για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ξέρετε, σε κάθε κρίση οι επιπτώσεις φαίνονται και είναι μεγαλύτερες στις ευπαθείς ομάδες. Γι' αυτές συζητάμε περισσότερο. Το πόσο επηρέασε τις ευπαθείς ομάδες, τις κοινωνικές ομάδες με χαμηλό οικονομικό εισόδημα, πόσο επηρέασε τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, τι αλλαγές έχουμε μέσα σε όλα αυτά τα επίπεδα εξαιτίας της πανδημίας. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι επηρεάστηκε ολόκληρη η ανθρωπότητα. Εκατομμύρια άνθρωποι, χιλιάδες, εκατομμύρια έχασαν τη δουλειά τους, άλλαξαν τρόπο ζωής, διακυβεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι θεσμοί της δημοκρατίας, χάνουμε τις ελευθερίες που έχουμε. Όλα αυτά φέρνουν άλλες επιπτώσεις. Έχουμε δηλαδή έξαρση των φαινομένων της ξενοφοβίας, της βίας, του ρατσισμού. Τα βλέπουμε μπροστά μας κάθε μέρα. Όλα μπορεί αυτά, να μπει τώρα, δεν μπορώ να σας όλα αυτά είναι στοιχεία προβληματισμού και να δούμε τις προοπτικές ανάπτυξης και αντιμετώπισης όλων αυτών. Αυτό θέτει το συνέδριό μας, αυτό θα συζητηθεί μεταξύ πολύ σημαντικών προσωπικότητων. Θέλω να πάω. Ποιοι θα συμμετέχουν? Ναι, και αν θα σταματήσει τώρα αυτό, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να απαντήσει. Πού είναι το τέλος? Βλέπετε ότι λέμε για πρώτο κύμα, δεύτερο κύμα πανδημίας και το τέλος δεν το ξέρουμε. Καμία ερώτηση ασχολίαστε να αφήνετε. Οι εισηγητές λοιπόν μας είναι πολλοί, είναι από κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης και πάμε στους προσκεκλημένους μας. Ναι. Οι οποίοι είναι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι από τα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι οποίοι, για να μην ξεχάσω κάποιον από όλους, θα αναφερθώ στους πιο κοντινούς, έτσι, τον κύριο Λάβδα, τον Κώστα Λάβδα, ο οποίος είναι πολιτικός επιστήμονας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχουμε τον κύριο Παπαδάκη τον Νίκο, το δικό μας τον Παπαδάκη τον Νίκο, ένας αξιόλογος ερευνητής και όχι μόνο, ακαδημαϊκοί δάσκαλοι με τεράστια απήχηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όχι μόνο από την έδρα που διδάσκουν, αλλά από τη συγγραφή τους, από τις αναλύσεις τους, από τις τοποθετήσεις τους και σε ελληνικά και σε ξένα πανεπιστήμια έχουν διαπρέψει. Και χαιρόμαστε που είναι μαζί μας, που θα είναι μαζί μας. Και όχι μόνο, μας στηρίζουν εδώ και χρόνια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. 9-11 Ιουλίου, σωστά? 9-11 Ιουλίου, ξεκινάμε την Παρασκευή το πρωί. Ναι. Ολοκληρώνουμε το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή την έχουμε ημέρα όπου οι εισηγητές μας, οι σύνεδροι, μπορούν να δούνε τον πολιτισμό μας, μπορούν να δούνε
μέρη πολιτισμού, αρχαιότητες και να επισκεφθούν αυτά τα μέρη, να συζητήσουμε και όχι μόνο και για την γαστρονομία του νησιού και για τον πολιτισμό μας και για όλα αυτά που μπορούν να δουν στην πόλη μας. Αλλά αυτό το γεγονός, κύριε Παναγιωτόπουλο, δεν αφορά την πόλη μας μόνο, αφορά το νησί μας. Είναι ένα γεγονός το οποίο ήδη έχουμε προτάσεις να μεταφερθούμε και σε άλλα μέρη του νησιού και νομίζω ότι το έχουμε ήδη αποφασίσει. Α, αλλά μάλιστα. Από την επόμενη χρονιά. Την επόμενη χρονιά. Και μια που είπα αυτό, να σας πω ότι για την απήχηση του συνεδρίου ήδη έχουμε μηνύματα να δούμε τα άτομα αυτά για του χρόνου, δηλαδή την επόμενη χρονιά, ναι, στο επόμενο συνέδριο από πανεπιστήμια, να τους εντάξουμε μέσα στο πρόγραμμά μας. Αυτό δείχνει πολλά. Μάλιστα. Πού θα πραγματοποιηθεί και ποιοι στηρίζουν? Λοιπόν, ποιοι φορείς στηρίζουν το εγχείρημα? Εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία είναι από την πρώτη στιγμή κοντά μας, μας εμπιστεύεται, μας υποστηρίζει. Ο κ. Αρναουτάκης είναι πάντα μαζί μας. Μας έχει εμπιστευτεί γιατί βλέπει το πάθος μας, βλέπει τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε όλο αυτό το επιστημονικό γεγονός. Μας υποστηρίζει ο Δήμος Μαλεβιζίου, όπου μας φιλοξενεί στους χώρους του υπέροχου αυτού ξενοδοχείου του Κάντια Μάρης. Και ο Δήμος Μαλεβιζίου και πέρυσι ήταν μαζί μας, όπως και άλλοι Δήμοι. Ο Δήμος Μινώα Παιδιάδος, ο Δήμος Χερσονήσου. Να ευχαριστήσω τον Όμιλο του Crete TV, γιατί είστε μαζί μας. Μας υποστηρίζετε και προβάλλετε τη δουλειά μας. Χορηγή επικοινωνία. Θεωρώ λοιπόν ότι όλοι αυτοί που είναι μαζί μας αξίζουν ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και θα σας περιμένουμε στο συνέδριο. Βέβαια, να καλύψουμε τις εργασίες του συνεδρίου. Για να τα πούμε και από κοντά. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω αν οι κρίσεις γενικά γεννούν ευκαιρίες, προκύπτουν ευκαιρίες. Κοιτάξτε, αυτό τώρα έχει μία διτή έτσι, επεξήγηση να πούμε. Γιατί από τη μια προκαλούν ευκαιρίες καινούριες, από την άλλη δημιουργούν όμως και πολλά, πολλά προβλήματα. Δηλαδή δεν το βλέπουν όλοι ως ευκαιρίες. Είναι μια ευκαιρία για αυτούς που μπορούν να αντιμετωπίσουν, που είναι ανθεκτικοί. Όπως είπαμε πριν, η ανθεκτικότητα είναι εύθραστη. Οπότε νομίζω ότι ο καθένας το βλέπει διαφορετικά, ανάλογα το τι κουβαλάει στο δικό του το σάκο. Αν έχει τη δύναμη, αν έχει τη δυναμική, αν έχει τα οικονομικά έτσι, προσόντα να το αντιμετωπίσει. Άρα λοιπόν για τον καθένα αποτελεί διαφορετική ευκαιρία. Ο ρόλος συστηντούτων και επιστημονικών φορέων κατά τη διάρκεια κρίσεων, πόσο σημαντικός είναι? Κοιτάξτε, ο Πιαζέ, ο μεγάλος αυτός ελβετός ψυχολόγος, είπε κάποτε ότι η εκπαίδευση είναι το κλειδί και πρέπει να παραμείνει το κλειδί για τη στιγμή που η κοινωνία θα καταρρεύσει. Είτε θα είναι αυτή η κατάρρευση σταδιακή, είτε θα είναι καταστροφική και απότομη. Νομίζω λοιπόν ότι επειδή είμαστε στον χώρο της εκπαίδευσης και το ζούμε για πολλά χρόνια, το βλέπουμε ότι η εκπαίδευση αποτελεί το σκαλοπάτι, αποτελεί το κλειδί όπου μπορεί να βοηθήσει στην εξέλιξη και στην αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων, γιατί έχει προτάσεις, βγάζει προτάσεις. Άρα λοιπόν συνυπογράφομαι αυτό που ο ψυχολόγος ανέφερε πριν. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω ότι η γεύση σας αφήνει και η σχολική χρονιά που ολοκληρώθηκε. Ξέρω πόσο πολύ αγαπάτε, έχετε αδυναμία, είστε ένας δραστήριος άνθρωπος και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, την οποία υπηρετείτε και έχετε υπηρετήσει. Ναι, αυτή τη στιγμή εδώ και 3 χρόνια υπηρετώ την εκπαίδευση και στους τρεις και στις 3 βαθμίδες, ενώ προσχολική πρωτοβάθμια, ξεχωριστή βαθμίδα δεν είναι, 2 βαθμίδες θα έλεγα. Γιατί είναι προσχολική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, ναι, από την θέση της προϊσταμένης του ΚΕΣΥ. Ναι. Ένας ευαίσθητος τομέας, όπου εκεί αξιολογούμε παιδιά από μαθησιακές δυσκολίες, απλές μέχρι βαριές αναπηρίες. Μια δύσκολη χρονιά, γιατί οι περιορισμοί που θα έπρεπε να επιβάλλουμε λίγο μας πήγαν πίσω. Όμως θεωρώ ότι τα καταφέραμε. Δεν έγιναν έτσι σημαντικά πράγματα ως προς το να μας εμποδίσουν να δουλέψουμε. Ενώ δεν αρρώστησαν πάρα πολύ, δεν αρρώστησαν συνάδελφοι, γιατί υπήρξε αυτή η προσοχή και επιδιώξαμε να υπάρχει ασφάλεια και να τηρήσουμε βλαβικά τα μέτρα. Νομίζω τα καταφέραμε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Οπότε, αν και δύσκολα, νομίζω τα δύσκολα μας θέτουν και τα εμπόδια αυτά. Σωστά. Μας θέτουν και την διέγερση των δυνάμεων που έχουμε μέσα. Η τηλεκπαίδευση είναι ένα στοίχημα το οποίο κερδίθηκε, το οποίο έγινε μία αρχή. Εντάξει, νομίζω ότι έπρεπε να γνωρίζουμε αρκετά. Ανοίγω πράγματα. Ανοίγω λίγο τη συζήτηση, δεν μπορώ να μην το γνωρίζαμε πράγματα. Ναι. Τώρα γίναμε καλύτεροι σε αυτά. Μας χρειαζόταν. Νομίζω ότι αν δεν γινόταν έτσι, θα γινόταν με άλλο τρόπο.
Νομίζω ότι δοκιμαστήκαμε, τα καταφέραμε και πάμε παρακάτω. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να βλέπουμε. Κύριε Μαράκη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή επιτυχία. Εδώ είμαστε να δούμε και τα συμπεράσματα τα οποία θα προκύψουν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μετά το πέρας των εργασιών. Συνεχή υποστήριξή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.